Καταρχήν να ξεκινήσω και να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, ειδικά στους πιτσιρικάδες. Σήμερα είχαμε 5 παιδιά από την Ακαδημία, την ΚΑΠΑ16 στο σχήμα, στην αποστολή μας. Αυτό κάτι δείχνει, δεν είναι ότι δεν είχαμε άλλους αθλητές, απλά προσπαθούμε να τους δώσουμε και αυτούς σιγά σιγά πλέον που η ομάδα μπαίνει σε μια τροχιά του League Cup, να τους δώσουμε χρόνο συμμετοχής, γιατί είναι το μέλλον για την ομάδα. Είναι παιδιά τα οποία τα έχουμε χρόνια και προσπαθούμε να επενδύσουμε πάνω σε αυτά. Είναι και παιδιά τα οποία συμμετέχουν και στις προεθνικές ομάδες, οπότε όντως μπορούν με την αξία τους και έχουν θέση στην ομάδα. Απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, που και για φέτος βάζει στόχους πολύ ψηλά για να πάρει το πρωτάθλημα, μπορώ να πω ότι τα πιτσιρίκια σταθήκανε για όσο χρόνο αγωνιστήκανε πολύ καλά, ίσα προς ίσως, κοιτάξανε τους μεγάλους. Το παλέψαμε, βέβαια, εντάξει, εννοείται ότι η ποιότητά μας δεν είναι όπως τη ΑΕΚ. Έχουν εισάξιους τρεις τετράδες, θα έλεγα, η ΑΕΚ. Έχουν παιδιά που είναι σχεδόν επαγγελματίες πλέον στο άθλημα. Προπονούνται σε πολύ πιο υψηλούς ρυθμούς από ότι εμάς σε καθημερινές σχεδόν προπονήσεις. Εντάξει, και αυτό φαίνεται από τη διαφορά μέσα στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, όμως, σε πολλά σημεία του παιχνιδιού ήμασταν ανταγωνιστικοί. Αυτό που είπες. Στο δεύτερο ημίχρονο, ίσως παίξαμε λίγο πιο ελεύθερα, πιο χωρίς άγχος. Ίσως καταλάβαμε το παιχνίδι, μπήκαμε στο ρυθμό. Θα έλεγα εγώ περισσότερο. Βγάλαμε αρκετές φάσεις, βγάλαμε δηλαδή τελειώματα. Απλά δεν ήταν αυτά που έπρεπε, είτε από θέμα ατυχίας, δοκάρια ή από τον Χριστόπουλο που ήταν πολύ καλός και μας στέρισε ίσως τα 2-3 γκολ, θα έλεγα εγώ, που ήταν βέβαια. Okay, προχωράμε. Είναι κάτι το οποίο για μας πλέον είναι θέμα εμπειριών. Θα δώσουμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια της χρονιάς χρόνο στα παιδιά, γιατί στην ουσία αυτό είναι το μέλλον για την ομάδα μας. Στηριζόμαστε σε αυτούς και προχωράμε από εκεί πέρα, θα γίνει. Αυτά. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, στην προσπάθεια που κάνει για το πρωτάθλημα. Έχω περάσει από αυτή την ομάδα πάρα πολλά χρόνια και καλώς κακώς την αγαπάω. Στη δικιά μας την ομάδα, να πω για τα παιδιά να προσπαθήσουν ακόμα περισσότερο, να δουλέψουν ακόμα παραπάνω. Βλέπουν την εξέλιξη των παιδιών που ξεκινάνε από μικρές ομάδες και καταλήγουν όπως είναι η ΑΕΚ, τι μπορούν να πετύχουν με πολλή δουλειά. Το μέλλον είναι μπροστά τους και να πετύχουμε και εμείς τους στόχους μας προχωρώντας στη διάρκεια του πρωταθλήματος.